Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV με νέα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τετάρτη σήμερα, 4 του μήνα. Θα ξεκινήσουμε και θα δούμε το πολιτικό μας ρεπορτάζ. Τροχιά σύγκρουσης βαδίζουν τα κομματικά επιτελεία με έντονο άρωμα εκλογών μετά και τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Το Μαξίμου επιμένει ότι η συμφωνία δεν χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή με 180 ψήφους, ενώ ο Πάνος Καμένος δηλώνει από το Βήμα της Βουλής ότι ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων δεν θα είναι στην οικογενειακή φωτογραφία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στα Σκόπια τώρα, ο Ζόρα Ζάεφ φαίνεται να τρέχει τις εξελίξεις. Μπορεί ως αυτή τη στιγμή να μην γνωρίζει το ακριβές ερώτημα. Όμως το δημοψήφισμα φαίνεται να επισπεύδει την ημερομηνία διεξαγωγής του, οδηγώντας τους πολίτες της χώρας στις κάλπες το Σεπτέμβριο και όχι τον Οκτώβριο. Απορρίπτεται τη γενέση του από το Μέγαρο Μαξίμου το αίτημα του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να περάσει συμφωνία με τα Σκόπια με 180 ψήφους από τη Βουλή. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθήλυνα αρμόδιος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χοντζιάς, ο οποίος τόνισε ότι η συμφωνία είναι πολύ καλή, δεν παραχωρεί εθνική κυριαρχία για να τίθεται ως προϋπόθεση οι 180 ψήφοι. Στον Νίκο Κοτζιά απάντησε ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ο κύριος Κοτζιάς είναι υπουργός εξωτερικών μιας κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης, στην οποία συμμετέχουμε δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο κύριος Κοτζιάς έχει τις δικές του προσωπικές απόψεις, είναι αποδεκτές να τις έχει. Διαφωνούμε με τον κύριο Κοτζιά σε αυτές τις προσωπικές του απόψεις. Όταν όμως λειτουργεί ως υπουργός του επί των εξωτερικών, λειτουργεί εκ μέρους μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τέλους, δηλαδή έως το Σεπτέμβριο του 2019, αφού υποστήριξε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια για να εκπληρωθούν οι όροι που θέτει η Συμφωνία των Πρεσπών. Για να έρθει αυτή η συμφωνία προς κύρωση στη Βουλή, πρέπει να γίνουν αρκετά βήματα, δηλαδή εκλογές στα Σκόπια. Να επικρατήσει. Δημοψήφισμα. Όχι, πρώτα εκλογές. Ναι. Διότι πρέπει να ανατραπεί ο πρόεδρος. Εκλογή καινούριου πρόεδρου. Συνεχεία δημοψήφισμα. Μετά το δημοψήφισμα να υπάρχει η πλειοψηφία στη Βουλή που θα ψηφίσει συνταγματικές αλλαγές. Να γίνουν συνταγματικές αλλαγές. Και αυτό καλύπτει το εάν. Το εάν, αυτό αν θέλετε για μένα, θα τραβήξει πάνω από 2 χρόνια. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν φέρει στο προσκήνιο τις διαχωριστικές γραμμές των 2 κομμάτων της κυβέρνησης και οι τριγμοί πλέον δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα με τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών να έρχονται στο προσκήνιο σε κάθε ευκαιρία. Στα Σκόπια, ο Ζάεφ τρέχει τις εξελίξεις και τα βήματα που πρέπει να κάνει στη χώρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, επισπεύδει το δημοψήφισμα με την 16η Σεπτεμβρίου να είναι επικρατέστερη ημερομηνία διεξαγωγής του. Όσο για το ερώτημα που θα τεθεί, παραμένει άγνωστο. Πάντως, το πρώτο βήμα έχει γίνει με την παρουσία του Ζόραν Ζάεφ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 11 και 12 Ιουλίου. Από την πλευρά του, ο Πάνος Καμένος, μιλώντας στη Βουλή, διαβεβαίωσε ότι ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων δεν θα είναι στην οικογενειακή φωτογραφία της Συνόδου. Λοιπόν, επιστρέψουμε στα αυτοδιοικητικά έργα για την αναβάθμιση και ασφάλεια του λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Ίδρας, εγκρίθηκε από την περιφέρεια. Αντίστοιχα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλα νησιά του Αργοσαρονικού. Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης του λιμανιού της Ίδρας, προϋπολογισμού 765.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και θα δημοπρατηθεί σύντομα. Το έργο στοχεύει κυρίως στη λειτουργική αναβάθμιση της δυναμικότητας του λιμένα, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες του, στην αισθητική αναβάθμιση των παραδοσιακών τμήματων των κρυπηδωμάτων και τέλος στη μερική αναδιάταξη ορισμένων θαλάσσιων ζωνών κατάληψης από τα εξυπηρετούμενα σκάφη του λιμένα. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του υφιστάμενου μόλου με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του και είναι απάντηση σε ένα διαχρονικό αίτημα των Ιδραίων. Πρόκειται για έργα επισκευαστικά στο λιμάνι της Ίδρας από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2014. Καταθήσαμε σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο στο Υπουργείο Ναυτιλίας όσο και στην Περιφέρεια Αττικής, ότι η Ίδρα είναι το λιμάνι. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν την επισκευή που ήδη έχει ξεκινήσει του κεντρικού προβλήτα, εκεί που προσδένουν τα επιβατικά πλοία που έρχονται στο νησί μας. Έχει ξεκινήσει, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Και το δεύτερο μεγάλο έργο είναι η επισκευή του εξωτερικού λιμενοβραχίωνα, ο οποίος έχει έντονες φθορές από την παλαιότητα και από τον εγκυματισμό. Έχει υποστεί σπηλαιώσεις.
Και αν δεν γίνει κάτι άμεσα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ανταποκρίθηκε η Περιφέρεια Αττικής, χρηματοδοτεί και τα δύο έργα. Και εδώ αξίζουν τη συγχαρητήρια και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας και ιδιαίτερα στον πρόεδρό του, τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Μπελεγρή, οι οποίοι συντόνισαν όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να είμαστε αφενός στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου για την επισκευή του κεντρικού προβλήτα στο λιμάνι και αφετέρου στα απρόθεα λίγο πριν τη δημοπράτηση του μεγάλου επισκευαστικού έργου του εξωτερικού προβλήτα που έχει ένα προϋπολογισμό που ξεπερνάει τις 760.000 ευρώ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζιπέρος δηλώνει πως εκτός από το λιμάνι της Ύδρας, κρίσιμες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε αρκετά ακόμα λιμάνια του Αργοσαρονικού. Αφορά το λιμενοβραχείο όπου πέφτουν τα μεγάλα σκάφη και εκεί θα υπάρξει μεγάλη αναβάθμιση με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και παροχές, δηλαδή νερό, ρεύμα κτλ. Και βέβαια και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, δεν είναι και το καλύτερο. Και βέβαια ακολουθεί το λιμάνι του Αγκιστρίου, στη σκάλα του Αγκιστρίου, το οποίο θα ξεκινήσει και αυτό το Σεπτέμβριο, γιατί καλοκαίρι δεν μπορούμε να δουλεύουμε στα νησιά. Είναι το λιμάνι του Πόρου, το οποίο γίνεται μια γεωλογική μελέτη και θα ξεκινήσει και αυτό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και βέβαια είναι τα λιμάνια της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας στην Αίγινα, τα οποία και αυτά έχουν δρομολογηθεί να γίνουν. Συγκεκριμένα στην Αγία Μαρίνα θα επεκταθεί ο λιμενοβραχίωνας με αποτέλεσμα να μπορούν να πέσουν μεγαλύτερα πλοία και υδροπτέρυγα. Είναι κάτι το οποίο το ζητάνε οι κάτοικοι, αλλά και είναι απαραίτητο για το νησί και για την ανάπτυξη της περιοχής της Αγίας Μαρίνας. Πρόκειται για μια σειρά απαραίτητων παρεμβάσεων που αποτελούν αιτήματα των κατοίκων και συντελούν στην ευρύτερη ενίσχυση τουριστικών περιοχών που χρειάζονται σύγχρονες υποδομές. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης σε μεγάλο μέρος του Δήμου Παλαινής. Το έργο συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται πλέον στη διαδικασία δημοπράτησης. Ο μεγάλος και διαχρονικός στόχος της κοινωνίας της Ανθούσας, του Γέρακα και της Παλίνης, η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λιμάτων για το σύνολο των περιοχών του Δήμου, έφτασε στο τελικό στάδιο. Πριν λίγες μέρες, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου ενέκρινε την ένταξη της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Παλίνης» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αϊφόρος ανάπτυξη 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 55 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κονδύλια αυτά που ήταν ήδη εξασφαλισμένα από το Δήμο Παλίνης για το σκοπό αυτό πριν την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΙΔΑΠ, εγγυώνται την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου με αντίστοιχη απαλλαγή των κατοίκων από αυτό το κόστος. Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το προτελευταίο στάδιο για την κατασκευή της αποχέτευσης. Εξασφαλίσαμε αυτό το σημαντικό που αφορά την χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου της αποχέτευσης στο σύνολο του Δήμου Παλίνης και στις τρεις δημοτικές ενότητες. Το υπόλοιπο του Γέρακα, γιατί ένα κομμάτι στο Γέρακα έχει, όλη η Ανθούσα και ολόκληρη η Παλίνη. Πραγματικά έτσι εξασφαλίζουμε τους πόρους για να εκτελεστεί το έργο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα με αυτό το ποσό απαλλάσσουμε και την πληρωμή από τους δημότες μας, διότι αυτά είναι ανταποδοτικά τα έργα της αποχέτευσης, από όσο γνωρίζετε, και θα επιβάρυναν τους δημότες μας. Επομένως, έχουμε πετύχει διπλό στόχο, από τη μία να απαλλαγούν οι δημότες μας από την πληρωμή αυτού του ποσού, και να εξασφαλίζουμε τους πόρους για να εκτελεστεί το έργο. Ο Δήμος Παλίνης από τον Νοέμβριο του 2016, όταν υπογράφτηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελο η ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για το ΚΕΛΠΣ Ιτάλιας, με την οποία αποφασίστηκε ο τελικός αποδέκτης των λιμάτων του συνόλου του Δήμου να είναι το ΚΕΛΠΣ Ιτάλιας, εργάστηκε με σοβαρότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα και σε αγαστή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς για την επίσκεψη του στόχου κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης. Το Σεπτέμβριο του 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ ενέκρινε τις οριστικές μελέτες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου της αποχέτευσης λιμάτων ολόκληρου του Δήμου Παλίνης, ενώ ακολούθησε τον Ιανουάριο η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης μεταξύ του Δημάρχου Παλίνης κ. Αθανάσιου Ζούτσου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΙΔΑΠ κ. Γιάννη Μπενίση.
Η εξασφάλιση αυτής της συνεργασίας αποτελεί την εγγύηση για τη σύντομη και τεχνικά άρτια εκτέλεση ενός έργου τέτοιου μεγέθους. Με την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού σταδίου, τα εμπλεκόμενα μέρη προχωρούν άμεσα στη δημοπράτηση του έργου για τον ορισμό αναδόχου κατασκευής. Είναι όλα έτοιμα. Το επόμενο στάδιο που ακολουθεί εντός του μηνός Ιουλίου που είμαστε ήδη, θα ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης του έργου. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πιστεύω μέσα στα όρια του χρόνου που τρέχει, θα ξεκινήσει ο εργολάβος να κατασκευάζει το έργο πια. Δηλαδή, δημοπρατείται το έργο για να αναδειχθεί ο εργολάβος που θα κατασκευάσει το έργο. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που αποτελεί πάγιο αίτημα των δημοτών της περιοχής εδώ και πολλά χρόνια και με την ολοκλήρωσή του δίνεται οριστική λύση σε ένα κρίσιμο ζήτημα βασικών υποδομών για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων στην Αίγινα καταγγέλουν τρεις φυλοζωικές οργανώσεις αλλά και κάτοικοι. Ο δήμαρχος του νησιού, κ. Δημήτρης Μούρτζης, καλεί την περιφέρεια να συστήσει νομικό πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει την εξυγίανση αλλά και τη διαχείριση του κέντρου περίθαλψης άγριων ζώων. Άθλιες είναι οι εικόνες που έρχονται από το κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων στη θέση μετόχη της Αίγινας. Κλεισμένα μέσα σε χαρτόκουτα, σε δωμάτια και κλουβιά, ασυλοποιημένα και υποσιτισμένα, εντοπίστηκαν δεκάδες ζώα του κέντρου που άλλοτε ήταν το στολίδι του νησιού αλλά και της χώρας, όντας το πρώτο κέντρο του είδους του που πήρε άδεια λειτουργίας το 2002. Γεράκια με σπασμένα φτερά, ανάπηρα δίποδα και τετράποδα που πάσχουν από ψωρίαση, έγκλειστα μακριά από το φως του ήλιου, αργοπεθαίνουν δίχως νερό και φαγητό, σε έναν χώρο όπου η δυσοσμία είναι αφόρητη και η εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων απαράδεκτη. Εδώ και 1,5 χρόνο η ΔΕΗ έχει κόψει τη σύνδεση λόγω μεγάλου χρέους. Μία μόνο βρύση λειτουργεί, δεν υπάρχει κτηνίατρος, ενώ με τα ζώα διαβίει μονάχα ένας άνθρωπος σε κατάσταση ερημητισμού. Ξαφνικά αυτό. Αυτοκαταργήθηκε, θα πω, δεν ξαναλειτουργήσε ως νομικό πρόσωπο, έστω και ιδιωτικού δικαίου. Και δεν υπήρχε καμία εποπτεία. Φτάσαν σε ένα σημείο να λειτουργούν πότε με το ένα αυτόκλητο διευθυντή, πότε με τον άλλον. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στο κομμάτι που αναλογεί στη δική μου τη θητεία το 2014. Συγκάλεσε ένα συμβούλιο στην περιφέρεια και είπα στον αντιπεριφερειάρχη Νίσον τον Χατζιπέρο, είπα οπωσδήποτε πρέπει να γίνει ένα νομικό πρόσωπο, να υπάρξει μια τάξη, να υπάρχει τέλος πάντων ένας έλεγχος εκεί, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί που είχαν φιλοζωικά αισθήματα και δίνανε χρήματα, ακόμα και ο Πατριάρχης όταν επισκέφθηκε το νησί μου εκεί πέρα πήγε, η πρώτη επίσκεψη εκεί πήγε και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να είναι όχι αποκαρδιωτική η εικόνα που αντικρίζεις, αποθητική θα έλεγα, από τη δυσοσμία. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αίγινας, τελευταία υπάρχει κινητοποίηση της περιφέρειας για το ζήτημα του ΕΚΠΑΣ. Πρέπει να το είχε κάνει και πιο μπροστά, για να δοθεί ένα τέλος, γιατί πραγματι είναι σημαντικό. Αυτό σαν έργο στην αρχή ξεκίνησε πολύ, ήταν πολύ ωραίο. Μιλάμε για είχε κάνει εγκαταστάσεις μέχρι θέατρο, είχε τα πάντα. Αλλά αυτό αφέθηκε στο έλεος των καιρών και των ανθρώπων και έφτασε σε ένα σημείο το οποίο είναι αποκρουστική θέα, μόνο να το δεις από 20-30 μέτρα. Όχι να πας να το επισκεφτείς, η δυσοσμία είναι, τι να σας πω, είναι άλλο πράγμα. Μόνο για το θέμα του νερού που αγοράζουμε εμείς πανάκριβα, μας χρωστάει το κέντρο αυτό περίπου τις 350.000. Μόνο 350.000 ευρώ για νερό. Η κατάσταση είναι χειρότερη από αυτή που κατήγγειλαν το περασμένο Δεκέμβριο οι τρεις οργανώσεις Άγμα, Διόνι και Αλκιόνι, καθώς οι λειτουργοί του κέντρου συνέχιζαν να παραλαμβάνουν άγρια ζώα που έχριζαν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, χωρίς να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή. Συν της άλλης, είχε προηγηθεί μια μακρά διαδικασία μηνύσεων, καταγγελιών και δικαστηρίων μεταξύ πρώην και νυν διαχειριστικής αρχής, η οποία οδήγησε πριν από λίγο καιρό στο κλείσιμο του κέντρου. Για πολλά εξαθλειωμένα ζώα όμως ίσως είναι πια αργά, καθώς η προηγούσα παρακμή του κέντρου εκείνα τουλάχιστον από το 2013. Η περιφέρεια μπορεί να κάνει το πιο απλό. Να συστήσει ένα πρόσωπο στο οποίο θα συμμετέχει μέσα. Αντιπεριφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος, ο δήμαρχος εν προκειμένου του νησιού, ένας μηχανικός, ένας γεωπόνος, ένας αστίατρος που θα μπορεί μια πενταπελής ομάδα. Και αυτό να το κάνει να είναι λειτουργικό και να είναι ανθρώπινο. Θα μπορούσε κάλλιστα να στελεχωθεί εκεί το κέντρο με ένα κτηνίατρο απαραίτητος που χρειάζεται κτηνίατρος,
να γίνει ευπρεπής, να ευπρεπιστεί ο χώρος, να υπάρξει τέλος πάντων μια άλλη τέλος πάντων, να προσελκύει τον κόσμο, όχι να τον αποθεί. Πέρα από την πρωτοφανή αδιαφορία για την προστασία της άγριας ζωής, κατά την εξέταση των οικονομικών στοιχείων του Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων Έγινας, διαπιστώθηκε διασπάθηση χρηματικών δωρεών, η οποία και θα διερευνηθεί περαιτέρω. Αύριο είναι η καθοριστική ημερομηνία στο τελεσίγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης για άμεση κατεδάφιση του εργοταξίου που στεγάζεται η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνος. Μάλιστα, ο Δήμαρχος, ο κ. Άρης Βασιλόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη τύπου που μεταξύ άλλων ζητούσε παράταση του χρόνου έως ότου ολοκληρωθεί διαδικασία μεταστέγασης των υπηρεσιών. Κοντά μας είναι ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, ο κ. Άρης Βασιλόπουλος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είσαστε σήμερα κοντά μας. Καταρχήν, τι γίνεται, ισχύει το τελεσίγραφο ή πήρε κάποια έτσι αναβολή? Όχι, δεν είναι τελεσίγραφο, είναι διοικητική απόφαση, η οποία έχει ημερομηνία τελική όσον αφορά την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων αύριο το πρωί κιόλας, το ορίζει συγκεκριμένα. Οπότε αναμένουμε τι μελιγενέστε αύριο το πρωί. Άρα από την μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα είχατε παραχωρήσει κάποια συνέντευξη τύπου, δεν έχει αλλάξει κάτι? Όχι, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο από την αρχή την ιστορία. Αυτό το εργοστάξιο πόσο καιρό στεγάζεται στο Άλσος? 36 περίπου χρόνια. Είναι εκεί από τη δεκαετία, της αρχής της δεκαετίας του 80. Επέλεξε ο τότε δήμαρχος, ο κομμουνιστής δήμαρχος, ο Σάββας Σταματιάδης, αυτό το χώρο, γιατί αφενός μεν δεν υπήρχε άλλος χώρος στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να στεγάσει μια οχλούσα, να το πω έτσι, χρήση όπως είναι τα απορριμματοφόρα και οι άλλες συναφείς εγκαταστάσεις της καθαριότητας. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ήταν πολύ κοντινή η εποχή που είχαν παραχωρηθεί τότε 26 στρέμματα στην τότε ΠΑΕΑΕΚ προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει. Άρα επέλεξε να μην το έχει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και να δημιουργήσει και ταυτόχρονα και ένα ανάγχωμα σε οποιαδήποτε μελλοντική όρεξη να αφαιρεθεί δασική έκταση. Μάλιστα. Ωστόσο, φαντάζομαι τα πράγματα αλλάξανε στο μέλλον. Εσείς τι απόφαση πήρατε? Δηλαδή, είχατε στα σχέδιά σας να απομακρύνετε το εργοτάξιο από εκεί, φαντάζομαι, και σύμφωνα και με τη συνέντευξη που δώσετε. Απλά χρειαζόσαστε κάποιο χρόνο για να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια. Δεν σας δόθηκε αυτός ο χρόνος έτσι όπως έπρεπε στις διαπραγματεύσεις που κάνατε για να γίνουν ομαλά οι διαδικασίες? Όχι, σίγουρα όχι. Γιατί εμείς δεν αναγκαζόμαστε να βρούμε νέο χώρο για μεταστέγαση. Εμείς και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα και όντας μάλιστα από τις ελάχιστες παρατάξεις, το είχαμε θέσει εδώ και μια δεκαετία ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, όχι μόνο επειδή είναι παράνομες, αλλά επειδή είναι περιβαλλοντικά επιζήμιες να βρίσκονται εντός του Άλσους, θα έπρεπε να αναζητηθεί χώρος και να δημιουργηθούν σύγχρονες εγκαταστάσεις σε κάποιο άλλο σημείο. Εμείς λοιπόν στα έγγραφα τα οποία έχουμε καταθέσει και τα γνωρίζουν και οι αρμόδιοι υπουργοί. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν από την πρώτη στιγμή να διερευνήσουμε έναν άλλο χώρο, όπως και το κάναμε, τον βρήκαμε, και από εκεί πέρα να λύσουμε μια σειρά από ζητήματα γραφειοκρατικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, αδειοδοτήσεων, προκειμένου και χρηματοδοτικά ταυτόχρονα, προκειμένου να γίνει αυτή η μετεγκατάσταση. Και ενώ βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο με θετικές εξελίξεις όσον αφορά τη διαδικασία μετεγκατάσταση, δηλαδή έχουν γίνει αρκετά βήματα. Έχει βρεθεί ο χώρος. Ο χώρος έχει βρεθεί εδώ και 3 χρόνια. Ο χώρος. Άρα είναι γραφειοκρατικό το θέμα? Βεβαίως, και δεν προχωράει. Βεβαίως. Υπάρχει όμως ένα χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα, κοιτάξτε, υπάρχει ένα στάδιο το οποίο το λέμε δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, οι οποίες όμως δεν θα είναι αυτές οι εγκαταστάσεις που θα είναι σήμερα. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, πράσινο σημείο, κέντρο κομποστοποίησης. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο εντάσσεται στη λογική ενός νέου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με ανακύκλωση στην πηγή. Άρα αυτό καθ' αυτό θέλει περίπου 3 χρόνια από το να οριμάσει. Αλλά όσον αφορά τη διαδικασία της μετεγκατάστασης αυτής καθ' αυτής, θα χρειαστούμε περίπου από 4-6 μήνες. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο το διάστημα. Όχι. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη που ουσιαστικά σας προλαβαίνει, ποιες θα είναι οι συνέπειες? Δηλαδή, εσείς αύριο έχετε αδειάσει το χώρο? Ο χώρος έχει αδειάσει από όλα τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε για τη δουλειά μας. Γιατί ακριβώς είναι και περιουσία δημοτική και δεν μπορεί να τα αφήσουμε στο έλεος οποιασδήποτε μπουλντόζας. Από εκεί πέρα, και άρα περιμένουμε να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Από εκεί πέρα είναι σίγουρο ότι η υπηρεσία καθαριότητας δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά.
Με την κατεδάφιση όλου του αποκστασίου, των αποδητηρίων, των εργατών, του συνεργείου. Τι, έχετε βγάλει κάποια ανακοίνωση προς τους υπαλλήλους, δηλαδή ότι αύριο το πρωί τι θα κάνουν? Είναι μια διαδικασία που ακολουθούν τα απορριμματοφόρα, οι υπάλληλοι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Αυτό που θα γίνει είναι... Αύριο τι θα γίνει? Αύριο θα βρεθεί η καθαριότητα του Δήμου στον δρόμο. Με πολύ βλαβερές συνέπειες για ολόκληρη την πόλη, όλους τους κατοίκους. Κάτι το οποίο θα έπρεπε πρώτα και κύρια να σκεφτούν ο κύριος Κουρλέτης και δευτερευόντως ο κύριος Κοκκινάκης. Το αν δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι θα γεμίσει η πόλη σκουπίδι, γιατί ακριβώς θα υπάρξει αδυναμία ομαλής αποκομιδής. Δεν υπάρχει έτσι μια άλλη λύση, ένας άλλος χώρος, έστω και πρόχειρα να στεγάσετε το προσωπικό και τα οχήματα φυσικά? Ακούστε, νόμιμο είναι ελάχιστοι οι Δήμοι οι οποίοι διαθέτουν νόμιμες εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και μια κριτική που κάνουμε και στην κυβέρνηση, στον κύριο Σκουρλέτη και στον κύριο Κοκκινάκη, όπου αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όσο εμείς γνωρίζουμε, υπάρχουν εκατοντάδες αποφάσεις κατεδαφίσεων αυθαιρέτων στην Αττική, σε γυαλού, σε δάση, τις οποίες δεν τις ακουμπάει ο κύριος Κοκκινάκης και επέλεξε να εφαρμόσει επιλεκτικά την νομιμότητα στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι? Γιατί θεωρείτε ότι επέλεξε και ότι μάλλον υπάρχει αυτή η απόφαση? Οι λόγοι είναι καθαρά ρευανσιστικοί. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αυτή η Δημοτική Αρχή, εφαρμόζοντας πιστά το προεκλογικό της πρόγραμμα της δεσμεύσης στους πολίτες, τήρησε μια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας και το θέμα του γηπέδου της ΑΕΚ. Και αυτό θεωρώ πως, παρόλο που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το εργοτάξιο της ΑΕΚ, γιατί δεν είναι εντός της ζώνης που γίνονται εργασίες, αξιοποιήθηκε από την πλευρά της Δικέφαλος προκειμένου να δημιουργήσει ένα πρόβλημα όχι μόνο στο Δήμο, όχι μόνο στο Δήμαρχο, αλλά στους ίδιους δημότες. Βέβαια, κύριε Βασιλόπουλο, όπως είπατε και στην αρχή ορθά, το εργοτάξιο λειτουργούσε παράνομα, ούτως ή άλλως έχετε δρομολογήσει τη μετεγκατάστασή του και γενικότερα τις υπηρεσίες καθαριότητας σε έναν άλλο χώρο. Δεν ξέρω, θα μπορούσατε, ας πούμε, να έρθετε σε επαφή με την αποκεντρωμένη, να σας δοθεί ακόμα μια πίστοση χρόνου, έστω και 10 ημερών? Θα μπορούσατε μέσα σε 10 μέρες, αν υπήρχε μια παράταση χρόνου, τουλάχιστον να υπάρξει μια πρόχειρη λύση για να μην φτάσετε στο σημείο, όπως είπατε πριν λίγο, να φεθεί η πόλη έρμεο των σκουπιδιών, των απορριμμάτων. Δεν ξέρω τι μπορεί να ξημερώσει την επόμενη μέρα. Θα σας απαντήσω. Το πρώτο είναι ότι από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Κοκκινάκη και μάλιστα και εγώ ίδιος και οι δικηγόροι του Δήμου και άλλοι συνεργάτες, ο κύριος Κοκκινάκης αρνήθηκε κάθε επικοινωνία. Στην ουσία, κρυβόταν στο τηλέφωνο. Οποιαδήποτε στιγμή δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Να πω μάλιστα ότι ενημερωθήκαμε για την απόφαση κατεδάφισης από ΜΜΕ και όχι από την αποκεντρωμένη δίκηση Αττικής. Δεν σας ήρθε ένα έγγραφο που να σας ενημερώνει? Πριν μας έρθει το έγγραφο, τρεις μέρες πριν είχε κυκλοφορήσει σε site το ίδιο το έγγραφο. Άρα εδώ πέρα υπήρξε και μια μεθόδευση η οποία που κάποιοι άλλοι προκάλεσαν μια απόφαση πριν ακόμα και κοινοποιήθηκε στον τύπο πριν ακόμα φτάσει σε εμάς. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος, το ζήτημα δεν είναι να πάμε κάπου. Το ζήτημα είναι να πάμε κάπου νόμιμα. Και το να δημιουργήσει κανείς νόμο μαξοστάσιο, σας προσκαλώ κιόλας να κάνετε και μια έρευνα και σε γειτονικούς δήμους, αλλά και σε όλους δήμους Αττικής, και να δείτε ποιοι δήμοι διαθέτουν νόμο μαξοστάσια. Και το θέμα είναι, ποιο είναι, ότι αν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο, ο οποίος να είναι μακριά από κατοικίες και την ίδια στιγμή να μπορεί να πάρει και αδειοδότηση. Γιατί το να πάμε να πετάξουμε τα σκουπίδια. Ναι, νόμιμο εργοτάξιο. Φαντάζομαι ότι κάποιος νόμιμος χώρος για να στεγαστεί το εργοτάξιο θα υπάρχει σίγουρα στο Δήμο σας. Αποκλείεται να μην υπάρχει. Γιατί έτσι ακούγεται ότι όλα λειτουργούν παράνομα και δεν ακούγεται πολύ καλά. Πιστέψτε με ότι η διαδικασία αδειοδότησης των τέτοιων εγκαταστάσεων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη και δεδαλώδες. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Οπότε, να σας πω ότι βασανιζόμασταν για 2 χρόνια προκειμένου να λάβουμε ένα χαρτί που λέγεται χρήσης γης, προκειμένου να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να πάμε να μεταφερθούμε σε άλλο σημείο. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα εσείς τι ενέργειες θα κάνετε. Αύριο θα βρεθείτε το πρωί στο χώρο να εμποδίσετε την κατεδάφιση? Έχετε ετοιμάσει μια τέτοια κινητοποίηση? Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε με τέτοιο τρόπο, γιατί ακόμα και αν το αποτρέψουμε αύριο, θα γίνει μεθαύριο. Αν δηλαδή υπάρχει η απόφαση ότι θα κατεδαφιστεί,
ακόμα και να βρεθούμε εκεί, όσοι και βρεθούμε, θα πρέπει να είμαστε επί 24ωρου βάσεως και να φυλάμε το χώρο. Δεν θεωρούμε πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και είναι αυτονόητο ότι αυτοί οι οποίοι θα το κάνουν θα αναλάβουν πρωτίστως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών και την πολιτική ευθύνη για μια τέτοια ενέργεια. Γιατί... Έχετε έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Εσωτερικών για το συγκεκριμένο ζήτημα? Βεβαίως, και τρεις μέρες πριν βγει η απόφαση κατεδάφισης βρέθηκα στο Μαξίμου και με τον κύριο Σκουρλέτη, όπου η διαβεβαίωση από τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Φάμελο ήταν ότι θα μας δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, αρκεί να καταθέσουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, το οποίο το καταθέσαμε, και ενώ υπήρξε ρητή δέσμευση για να παραχωρηθεί αυτή η παράταση, τελικά ύστερα από τρεις μέρες ο κύριος Κοκκινάκης έβγαλε αυτή την αποφάση, την εγκληματική κατά την άποψή μας. Μάλιστα. Ωστόσο, μπορεί και να συμμορφωθεί ο κύριος Κοκκινάκης στις οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών και αύριο να μην γίνει τίποτα? Ας ελπίσουμε ότι τελευταία στιγμή έστω θα επικρατήσει η κοινή λογική. Μάλιστα. Από τη συζήτηση που κάνουμε καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την επόμενη μέρα από σας. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος. Τι θα κάνετε? Έχω επιμέρους την ερώτηση. Αν όντως προχωρήσει αυτή η απόφαση και αύριο γίνει η κατεδάφιση, πού θα πάει όλος αυτός ο εξοπλισμός και πώς θα γίνει η δουλειά της Θεοδήμου σας? Μα αυτός είναι ο λόγος. Μήπως πρέπει να έρθετε σε επαφή με κάποιον όμορο Δήμο να σας φιλοξενήσει τα οχήματα? Ακούστε με, εναλλακτικές σκέψεις έχουμε. Αλλά πιστέψτε με, αυτό το οποίο δεν λύθηκε σε 40 χρόνια, αυτό το οποίο όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά αυτό που βλέπαμε στο Δήμο μας δεκαετία με δεκαετία, τετραετία, τετραετία, να χτίζονταν και παραπάνω παράνομες εγκαταστάσεις σε κάθε δημοτική θητεία. Καλούμε εγώ να το λύσω μέσα σε ένα μήνα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα και επειδή είστε και νέος και στην ηλικία, είναι πολύ σημαντικό όμως να το ανατρέψετε όλο αυτό. Εμείς μπορώ να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια ήμασταν από τους πρώτους δήμους που καταρτήσαμε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με ανακύκλωση στην πηγή, το καταθέσαμε, έλαβε εγκρίσεις. Με το ίδιο σχέδιο πήγαμε και καταρτήσαμε μελέτες, οι οποίες καταθέσαμε στο Υπουργείο Οικονομίας και σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Και από εκεί πέρα λάβαμε χρηματοδότηση προκειμένου να προχωρήσουμε την εφαρμογή αυτού του σχεδίου και να μην επιβαρύνουμε τους δημότες μας. Άρα έχουμε ήδη κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα, τα οποία βεβαίως είναι και πολύ χρονοβόρα. Το γνωρίζετε στην ελληνική δημόσια δίκηση. Τα πράγματα αργούν. Αργούν, σκοντάφτουν. Ακριβώς. Ναι, είναι μια ψυχοφθόρα πραγματικά διαδικασία για κάποιον που έχει ένα σχεδιασμό και ένα όραμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα πάνε όλα καλά, δηλαδή θα βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον να δοθεί μια παράταση χρόνου και εσείς από τη μεριά σας να βρείτε εναλλακτικές, τουλάχιστον έστω και πρόχειρες. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο ζήτημα, ένα άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει έχει να κάνει με τη διευθέτηση ρέματος Ποδονύφτη. Βεβαίως. Μάλιστα, υπήρξε και μία κόντρα, ήταν έτσι επεισοδιακό το Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα. Ήσασταν εκεί, μιλήσατε, εισηγηθήκατε το θέμα. Τι ακριβώς έχει γίνει με αυτήν την υπόθεση με το Ποδονύφτη? Εδώ και κάποιες δεκαετίες υπήρχε μια μελέτη διευθέτησης του ρέματος Ποδονύφτη. Υπάρχει την πόλη μας, τη διαπερνάει στο ανατολικό της τμήμα ο Ποδονύφτης, και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, υπάρχει ένα τμήμα το οποίο δεν είναι καλυμμένο, δεν είναι διευθετημένο και είναι στη φυσική του μορφή. Είναι 800 μέτρα τα οποία ξεκινούν από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, από το ύψος περίπου που είναι ο Περισσός, και φτάνουν μέχρι το Δήμο Αθηναίων. Και διαπερνούμε βεβαίως και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτό κομμάτι νομίζω διοικητικά ανήκει. Ανήκει στη μία του πλευρά, είναι τα όρια του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Και στον άλλο Δήμος Αθηνάς. Και του Δήμου Αθηναίων βεβαίως. Είναι το σημείο που μας χωρίζει. Εκεί, σας χωρίζει, λοιπόν, αλλά έχετε ταύτιση απέναντι. Έχουμε ταύτιση απόψεων, βεβαίως. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια παλιά μελέτη με μια παλιά λογική που προέβλεπε την πλήρη κάλυψη του ρέματος. Εμείς, καθώς περίρθε εις γνώση μας η μελέτη, το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί το τμήμα το οποίο είναι ανοιχτό. Από εκεί πέρα, η Περιφέρεια κατέθεσε πριν από ένα χρόνο, να είμαι ακριβής, κατέθεσε μια μελέτη, την οποία την έδωσε διαβούλευση, η οποία προβλέπει στην ουσία την τσιμεντοποίηση όλου του τμήματος το οποίο είναι ανοιχτό στο Δήμο μας. Το οποίο
μπορείτε να έρθετε και να το διαπιστώσετε, όπως είναι μιας φοβερής ομορφιάς. Είναι πολύ πλούσιο σε βλάστηση, αλλά και σε, και σε φυτά, αλλά και σε, και σε ψάρια. Μπορείτε να διαπιστώσετε. Και όλο το ζήτημα λοιπόν εκεί είναι πώς θα μπορέσουμε να βαθμίσουμε αυτό σημείο και όχι πώς θα το τσιμεντώσουμε. Βέβαια, αυτή... ναι, δεν κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα και με τις εισηγήσεις του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη που ακούστηκαν και με αφορμή φαντάζομαι, και μπορεί να είναι λάθος που το συγκρίνω, αλλά έχει κάποια σχέση με τις πλημμύρες στη Μάνδρα, καλός ή κακός. Μήπως είναι θέμα ασφάλειας, κύριε Βασιλόπουλε. Αυτό επικαλέστηκαν αυτό επικαλέστηκε και η περιφέρεια, η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, η χωρική. Και ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πίσω από αυτή την απόφαση. Δεν πιστεύω κι εγώ πως υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά υπάρχει μια παλιά λογική, την οποία τουλάχιστον περιμέναμε από αυτή την περιφερειακή αρχή να την αλλάξει. Γιατί η λογική του ότι τσιμεντώνουμε όλη την Αττική και κλείνουμε και τα τελευταία ανοιχτά ρέματα και ποτάμια, είναι αυτό που μας έχει οδηγήσει στη σημερινή καταστροφή και όχι το αντίστροφο. Άρα θα περίμενε κανένας μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος και το πώς συνολικά από τον Νύφτης, ο οποίος ξεκινάει από την Πεντέλη και φτάνει μέχρι τη... και στην ουσία εκβάλλει στο Κηφισό ποταμό, πώς θα ανοίξει στρατηγικά, δηλαδή πώς θα γίνει μια μελέτη με στόχο τη διάνοιξη του κλειστού τμήματος, προκειμένου αυτό να αποδοθεί ως χώρος φυσικού κάλου στους πολίτες. Και ταυτόχρονα και ως μέτρο αντιπλημμυρικής προστασίας. Και αν δείτε και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, αυτή η λογική ακριβώς εφαρμόζεται. Εκεί πέρα που είχαν κλείσει ποτάμια και ρέματα, να τα ανοίγουν. Και ερχόμαστε το 2018, επειδή ακριβώς λέμε ότι τσιμεντοποιήθηκε το προηγούμενο, να τσιμεντοποιήσουμε και το ελάχιστο ανοιχτό τμήμα. Υπάρχουν μελέτες που έχετε κάνει εσείς ως Δημοτική Αρχή για να δείχνετε, για να αποδείξετε, όχι να κρατήσετε τη φυσική κατάσταση του ρέματος, ότι είναι ασφάλεια. Δηλαδή, παρέχεται η ασφάλεια και η κατάλληλη ασφάλεια για το θέμα αυτό. Αυτό με το χέρι, να το βάλει κάποιος το χέρι στη φωτιά, δεν μπορεί κανένας. Και κανείς δεν πρόκειται να το πει ποτέ αυτό. Από την ίδια στιγμή, βεβαίως, όταν επικαλείται ο μελετητής είτε η περιφέρεια Αττικής ότι μια φορά έχουν υπάρξει πλημμύρες, το 1994, στο συγκεκριμένο σημείο, οι πλημμύρες δεν οφείλονταν ακριβώς στο ότι κλείσαν το προηγούμενο τμήμα, γίνονταν εργασίες και ήταν η εποχή εκείνη που τα μπάζα του εργολάβου έμπεσαν μέσα στον ποδονύφτη και αυτά προκάλεσαν την πλημμύρα. Άρα, μια παρέμβαση στον ποδονύφτη που αυτή προκάλεσε την πλημμύρα δεν μπορεί να γίνεται επιχείρημα υπέρ της τσιμεντοποίησης. Δεν βγήκε κάποια απόφαση εκείνη τη μέρα που πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Βγήκε απόφαση θετική στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπέρ του έργου. Μάλιστα. Ωραία, θα δούμε τις εξελίξεις, γιατί φαντάζομαι ότι θα κινητοποιηθείτε κι εσείς με κάποιο τρόπο. Γιατί είχε και πολύ κόσμο και δημότες που αντέδρασαν και γιατί αντιδρά σε αυτή όλη την απόφαση. Κοινωνία, αλλά και ο Δήμος Αθηναίων. Δεν είναι δηλαδή μια απόφαση δική μας μόνο, αλλά ακριβώς την ίδια άψη και ο Δήμος Αθηναίων. Ωραία. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, να μας πείτε και έτσι για τις αναπλάσεις και τους χώρους του άλσους του Δήμου σας. Υπάρχουν έντονες εργασίες αυτή τη στιγμή στο Άλσος. Υλοποιείται αυτή τη στιγμή μια μελέτη ανάπλασης η οποία εκκρεμούσε εδώ και μια περίπου δεκαετία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, αξίας 800.000 ευρώ. Είναι μια μεγάλη φυτοτεχνική ανάπλαση που θα γίνουν εκτεταμένες δεντροφυτεύσεις και θα δημιουργηθεί θερμοκήπιο και συγκεκριμένα σημεία που θα αναδεικνύεται η ελληνική χλωρίδα. Την ίδια στιγμή έχουμε άλλο ένα πρόγραμμα 700.000 ευρώ ύστερα από μελέτες που καταρτήσαμε, το οποίο υπολογίζω να ξεκινήσει σε 3 με 4 μήνες από τώρα, παιδικών χαρών, ποδηλατόδρομου και αλλαγή όλου του ηλεκτροφωτισμού του Άλσους. Έχουμε έναν παλιό μετεωρολογικό σταθμό που ύστερα από μεγάλη προσπάθεια μας παραχωρήθηκε και εκεί πέρα θα γίνει ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Είναι στα άμεσα πλάνα μας. Αυτά δηλαδή όσον αφορούν το Άλσος. Άρα δηλαδή γίνεται μια μεγάλη αυτή τη στιγμή, μια κοσμογονία θα έλεγα. Είναι σημαντικό και γιατί έχουμε ανάγκες και τέτοιους. Και ένα αναψυκτήριο το οποίο ο κύριος Κογκινάκης, μιας και το αναφέρατε. Ο κύριος Κογκινάκης βεβαίως δεν εκδίδει άδεια για να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και περιβαλλοντικά φιλικό αναψυκτήριο. Και περισσότερο ο κύριος Δασάρχης, ο κύριος Σύμνος.
που είναι υφιστάμενο του κ. Κοχινάκη. Είναι οι φορείς αυτοί που και τα θεσμικά έτσι, όργανα που καθυστερούν όλες αυτές τις διαδικασίες, το γνωρίζετε. Θέλει υπομονή ως δημοτική αρχή σε όλα τα. Και αν δείτε και το πόρισμα του εισαγγελέα για τη Μάνδρα, καταλογίζει πολύ σοβαρές ευθύνες στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Στο δασαρχείο. Και στο δασαρχείο, γιατί για την στάση κράτησαν και το πώς στην ουσία τρέναραν διαδικασίες. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς. Όχι, αυτό αφορά εμάς τώρα. Εμείς καθημερινά πραγματικά το βιώνουμε και συμπάσχουμε μαζί σας σε αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που πραγματικά εξοργίζουν και τις δημοτικές αρχές αλλά και τον κόσμο που μερικές φορές δεν το γνωρίζουν. Και την κοινή λογική. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ σήμερα που είσαστε κοντά μας και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Θα παρακολουθούμε τα θέματά σας και όλες τις εξελίξεις. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά από 10 χρόνια επέστρεψε η νέα ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις Ποράδες, τις Κυκλάδες αλλά και την Κρήτη. Για τους επόμενους 3 μήνες τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή. 10 χρόνια μετά το τελευταίο δρομολόγιο που συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη, μια νέα εποχή εγκαινιάζεται στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της συμπρωτεύουσας με την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα. Το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Aqua Blue, χωρητικότητας 1.000 ατόμων και 300 οχημάτων, για τους επόμενους 3 μήνες, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις Ποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη θα περνάει από Σκιάθο, Άνδρο, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, με τελικό προορισμό το Ηράκλειο. Σύμφωνα με την πλειοκτήτρια εταιρεία, μάλιστα, στις κρατήσεις εισιτηρίων από όλα τα λιμάνια αναχώρησης προς όλους τους προορισμούς προσφέρεται και έκπτωση 30% όταν εκδίδεται μετεπιστροφή εισιτήριο. Ξεκινάει αυτή η γραμμή, μια γραμμή που την περιμένουμε χρόνια εμείς στη Θεσσαλονίκη, οι Μακεδόνες, για να συνδέσουμε τον τόπο μας με όλη την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα και τελικά την Κρήτη. Είναι ένα δρομολόγιο που θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, που θα βοηθήσει όχι μόνο τον τουρισμό εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά θα βοηθήσει ιδιαίτερα και τις μεταφορές και το εμπόριο. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της πόλης είναι ικανοποιημένοι που ένα αίτημα ετών για σύνδεση του δεύτερου μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας με την υπόλοιπη Ελλάδα και μάλιστα με ένα καράβι σύγχρονο που προσφέρει άνετο ταξίδι, παίρνει επιτέλους άρκα και οστά. Μετά από 10 χρόνια ξαναδραστηριοποιείται η γραμμή από Θεσσαλονίκη, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη. Ήταν ανάγκη και απέτηση της Βορείου Ελλάδος, γιατί εξυπηρετεί όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά από τον Εύρο μέχρι τους νομούς, όμορους νομούς της Θεσσαλονίκης. Οι επιβάτες δηλώνουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που η Θεσσαλονίκη συνδέεται και πάλι μετά από πολλά χρόνια με Κυκλάδες και Κρήτη, παρά τη μεγάλη διάρκεια του ταξιδιού, αφού μέχρι πρότινος η ταλαιπωρία ήταν πολύ μεγαλύτερη. Επιτέλους μπήκε γραμμή, ήμασταν παραπονεμένοι, έπρεπε να πηγαίνουμε μέχρι τον Πειραιά, πιο στο λιμάνι εδώ, να μην έχει γραμμή. Να πας στη Σκιάθο, να πας στη Σκόπελο, να πας στην Άνδρο, στη Σύρο, τόσους κοντινούς προορισμούς και να μην μπορούμε να πάμε. Ήμασταν εγκλωβισμένοι τόσα χρόνια, επιτέλους. Έχω τουλάχιστον 15 χρόνια, νομίζω ότι ήταν η τελευταία φορά που είχα πάει με Θεσσαλονίκη Κρήτη. Οπότε ναι, και νομίζω το κόστος είναι καλό. Θα περάσει από τόσα μέρη που νομίζω ότι θα κάνω κρουαζιέρα στα νησιά τελικά. Μπορεί να κάνει πολλές ώρες, αλλά γλιτώνουμε αυτή την ταλαιπωρία να κατεβαίνουμε στον Πειραιά. Είμαστε από εδώ, από Βόρειο Ελλάδα. Για μας είναι πολύ πιο εύκολο. Ας κάνει λίγες ώρες παραπάνω, δεν μας πειράζει. Γιατί να ταξιδεύουμε. Και επιτέλους μπήκε καράβι από Θεσσαλονίκη. Τρέχαμε Ραφίνα σαν τους τρελούς. Το να κατεβαίνουμε Πειραιά με μηχανές και αυτοκίνητα ή με κτέλ εξυπηρετεί πάρα πολύ. Η νέα αυτή ακτοπλοϊκή σύνδεση πιστεύεται ότι θα ενισχύσει κατά πολύ τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αφού η Βόρεια Ελλάδα ενώνεται πλέον με τις Κυκλάδες και την Κρήτη χωρίς ενδιάμεση στάση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά να φέρει και περισσότερους τουρίστες από τις Βαλκανικές χώρες. Έρχεται μάλιστα λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα νησιά των Σποράδων και το Βόλο, σε μια κίνηση που στόχο έχει να μετατρέψει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε τουριστικό κόμβο με πληθώρα δρομολογίων σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού Δημιουργούμε Μαζί της Περιφέρειας Αττικής και πρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά, ο κύριος Στάνος Τζίμερος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Τζίμερε, μια γενική τοποθέτηση θα ήθελα. Πριν από λίγο είχαμε εδώ πέρα τον κύριο Άρη Βασιλόπουλο, τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Και μεταξύ άλλων συζητούσαμε για τη γραφειοκρατία, πόσο έτσι sky guide, να το πούμε λαϊκά, σε όλες τις διαδικασίες. Εσείς από την εμπειρία σας και είσαστε και στην περιφέρεια, ακολουθείτε και τα περιφερειακά συνέδρια. Πώς πάνε τα πράγματα? Εκτός από το κόστος του γαϊδάρου που σκάει, η γραφειοκρατία έχει τεράστιο κόστος για το φορολογούμενο. Κοστίζει γύρω στο 8 με 10% του ΑΕΠ. Τεράστιο ποσό.
Και είναι ο λόγος για τον οποίο το δημόσιο δεν λειτουργεί. Αλλά όταν λέμε γραφειοκρατία, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας κάποιους, ας πούμε, υπαλλήλους. Mm-hmm. Και λέμε ότι δεν είναι καλοί υπάλληλοι, αργούν να κάνουν τη δουλειά. Δεν είναι αυτό. Είναι οι μηχανισμοί που έχει λανσάρει το ελληνικό δημόσιο, αυτά γίνονται μόνο στο ελληνικό δημόσιο και σε τριτοκοσμικά κράτη, υπευθύνων και άλλων υπευθύνων πάνω από τους υπευθύνους και τρίτου επίπεδου και τέταρτου επίπεδου εποπτείας, ώστε κανένας τελικά να μην είναι υπεύθυνος. Είδατε προηγουμένως, μιλώντας με τον Δήμαρχο Χαλκιδόνας, που ένας κρατικός φορέας διατάσσει έναν άλλο κρατικό φορέα να γκρεμίσει κάτι, φυσικά που χτίστηκε με χρήματα του ελληνικού λαού, έτσι, χρήματα του φορολογούμενου. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την περιφέρεια Αττικής. Όταν έγιναν οι σεισμοί της Κεφαλονιάς το 2014 τον Ιανουάριο, ελήφθη παμψηφή η απόφαση από το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο να δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ δώρο, κατεπηγόντως βεβαίως, στους σεισμοπλήκτους της Κεφαλονιάς. Για να εκταμιευτεί αυτό το ποσό σε οποιοδήποτε σοβαρό κράτος, η εκταμίευση θα γινόταν την άλλη μέρα ή ξέρω εγώ το επόμενο λεπτό, με ένα τηλέφωνο, με e-banking. Στην περιφέρεια Αττικής αυτό το πράγμα πήρε 3,5 χρόνια. Πού να μην ήταν δηλαδή κατεπήγον και πού να μην είχε ληφθεί παμψηφή αυτή η απόφαση χωρίς κανένα ένδικο μέσο. Τι γίνεται λοιπόν στο δημόσιο? Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό, γιατί κάποιος θα μπορεί να πει ότι έχει να κάνει με τη διαφάνεια και την νομιμότητα και καλό είναι να ελέγχονται έτσι εξονυχιστικές όλες οι διαδικασίες. Δεν είναι καλό. Αλλά πραγματικά. Δεν είναι καλό. Και να σας πω γιατί δεν είναι καλό. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει διοίκηση έτσι. Δηλαδή, σε κάθε επίπεδο διοίκησης πρέπει τρία πράγματα να βρίσκονται σε απόλυτη αναλογία. Αυτά είναι οι ευθύνες, οι αρμοδιότητες και οι πόροι. Είναι πολύ απλό να το καταλάβει κάποιος. Δεν μπορεί να έχεις μεγάλες ευθύνες και μικρές αρμοδιότητες ή λίγους πόρους. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε, ο Δήμαρχος, ο οποίος με την περιφέρεια, λέει ο παλιός νόμος, ο Καλλικράτης, ότι βρίσκεται σε σχέση συναλληλίας και αλληλοβοήθειας. Mm-hmm. Και αν δεν συμφωνούν, και αν δεν είναι αυτή η σχέση, ντρέπεται δηλαδή το ελληνικό κράτος να πει ότι θέλω να φτιάξω μια διοικητική βαθμίδα που αυτός θα είναι προϊστάμενος και αυτός θα είναι υφιστάμενος. Και θα κρίνεται βάσει αυτού και θα έχει δικαιοδοσία να παίρνει μια απόφαση. Δεν γιατί αυτό από τις αρμοδιότητες. Δεν περιγράφεται. Mm-hmm. Δεν περιγράφεται. Δηλαδή δεν περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί η περιφέρεια Αττικής να ακυρώσει μια απόφαση δημάρχου, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και βεβαίως θα πάρει μια απόφαση η περιφέρεια, αλλά υπάρχει και αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία είναι το παλιό κρατικό καπέλο, η νομαρχία, ας πούμε, η οποία είναι καπέλο στην περιφέρεια, και αυτή μπορεί να ακυρώσει την απόφαση του αιρετού. Και υπάρχει και το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο θα κάνει έλεγχο και όχι μόνο νομιμότητας, αλλά και σκοπιμότητας. Τι θα πει σκοπιμότητα? Δηλαδή, από πού και ως πού οι του ελεγκτικού συνεδρίου θα ξέρουν αν ένα έργο όντως πρέπει να φτιαχτεί στο Δήμο Χαλκιδόνας ή σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας. Και πού καταλήγουμε? Δηλαδή σε ένα στρεβλό μοντέλο το οποίο δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί. Δηλαδή η Ελλάδα λειτουργεί παρακάμπτοντας αυτό το πράγμα. Είναι σαν να έχει πάθει ένας οργανισμός θρομβώσεις παντού και υπάρχουν περίεργα bypass που εξυφαίνονται από τις τοπικές κοινωνίες. Λίγο λαμογιά, λίγο παρανομία, λίγο στα όρια, λίγο σπάμε ένα έργο σε σαραντάρια και το μοιράζουμε δεξιά-αριστερά. Όλα αυτά που επινοεί η ελληνική δημόσια διοίκηση, όχι μόνο για να κλέψει, αλλά και για να λειτουργήσει. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να πάρει μια απόφαση και να πει αυτή την απόφαση πήρα. Είναι κατεπήγουσα η ανάγκη, ας πούμε πλημμύρες. Κατεπήγουσα η ανάγκη. Την αναθέτω εκεί, διότι πήρα 10 τηλέφωνα ή ξέρω εγώ, τσεκάρισα 10 εταιρείες και καταλήγω ότι αυτή είναι καλύτερη. Θα μπορούσε και να έχει μια μεσότητα. Και ελάτε να με ελέγξετε μετά, να δείτε μήπως, ξέρω εγώ, τα έδωσα σε κάποιον ξάδελφο ο οποίος τα φούσκωσε. Όχι. Θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μου έλεγε ένας υπουργός παλιά ότι αναγκάστηκα να παρανομήσω, λέει, γιατί ανέλαβα τώρα το Υπουργείο, το συγκεκριμένο, θα έπρεπε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να είναι εξοπλισμένα και να έχουν καύσιμα. Αρχίζει σε λίγο το καλοκαίρι και πολύ πιθανό να έχουμε πυρκαγιές. Και αν τα έκανα αυτά όλα νόμιμα, θα ολοκλήρωνα τις διαδικασίες του χρόνου το χειμώνα. Μάλιστα. Άρα αυτό θέλει γκρέμισμα και φτιάξιμο από την αρχή. Δηλαδή, θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα καταπολέμησης όλης αυτής της κατάστασης? Τι αποφάσεις χρειάζεται? Όχι. Γκρεμίσματος ναι. Αρκεί κάποιοι να πούν ότι φτιάχνουν ένα σοβαρό κράτος. Φτιάχνουν ένα κράτος, ας πούμε, το οποίο υιοθετεί την πληροφορική. Δεν μπορεί η Εσθονία να έχει καταργήσει το χαρτί από τη δημόσια διοίκηση εδώ και 15 χρόνια, να υπάρχει προεδρικό διάταγμα, ας πούμε, στην Ελλάδα που από το 2001
να θεωρεί έγκυρη την ηλεκτρονική υπογραφή και να μην υπάρχει πουθενά η δυνατότητα να στείλεις με ηλεκτρονική υπογραφή ένα έγγραφο, να στείλεις στην εφορία κάπου. Mm-hmm. Το κράτος όμως, όταν θέλει να σου πάρει τα λεφτά, βρίσκει τρόπο. Δηλαδή, με το τάξη όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Γιατί είναι ίσπραξη. Όταν όμως πρόκειται για διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την παραγωγή έργου στις τοπικές κοινωνίες, εκεί σου λέει φέρε το χαρτί και φέρε και ένα άλλο χαρτί και κόντρα χαρτί. Να μιλήσουμε και λίγο για το κλειστένι. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για κατάθεση στη Βουλή. Θεωρείτε ότι είναι μια μεταρρύθμιση και αν προβλέπετε στο κλειστένι, τουλάχιστον να αλλάξουν κάποια κακώς κείμενα που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε. Εντάξει, όταν πήγα στην Κούβα, είδα κάποιους που μέναν στις παλιές της επαύλης, ας πούμε, επί Μπατίστα. Και όταν κατέλαβε ο Κάστρο την εξουσία, έδωσε μια παλιά έπαυλη σε 7 οικογένειες. Αυτές λοιπόν έπρεπε να τη μοιράσουν, να κάνουν αποχετεύσεις και έβλεπες μέσα σε μια έπαυλη που ήταν τα γύψινα, ξέρω εγώ, οι τοιχογραφίες, έβλεπες λαμαρίνες, ξύλα από εδώ, σωληνώσεις, αποχετεύσεις να περνάνε. Ένα σκηνικό εντελώς σουρεαλιστικό. Ο Κλειστένης διορθώνει τον Καλλικράτη σαν κάποιος να πήγε και να είπε: παιδιά, αυτή τη λαμαρίνα βάλτε την λίγο πιο δεξιά, ας πούμε, μισό μέτρο είναι καλύτερα. Αυτό το πράγμα είναι. Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα, ας πούμε, της τοπικής, δεν μιλάμε ανοιχτά, ποιο είναι το πρόβλημα της τοπικής διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, ότι δεν είναι αυτοδιοίκηση καταρχήν, ναι. Ότι ελέγχεται από τα πάντα και επίσης ότι είναι κομματισμένη 100%. Mm-hmm. Δηλαδή κομματικά ψηφίζουν οι πολίτες και γι' αυτό ακούμε ότι έχει ο τάδε υποψήφιος το χρήσμα του τάδε κόμματος ή υποστηρίζεται. Με την απλή αναλογική τώρα δεν θα αλλάξει λίγο το σκηνικό, να μην υπάρχει το κομματικό κριτήριο. Δεν θα αλλάξει οι νοοτροπίες και αυτών που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά και με τον κόμμα. Τη δικιά μας πρόταση, η οποία θα άλλαζε εντελώς το σκηνικό. Mm-hmm. Οι δήμαρχοι να εκλέγονται από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο ο πολίτης θα ψηφίζει τον δήμαρχό του. Να λέει ότι αυτόν θέλει. Και οι δημοτικοί ή περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες κτλ. Και οι σύμβουλοι να εκλέγονται από ένα άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο να μην υπάρχει ότι αυτό στηρίζει τον τάδε συνδυασμό, εκτός αν θέλει. Δηλαδή, κάποιος υποψήφιος σύμβουλος μπορεί να πει ότι εγώ πρόσκυμαι στον τάδε δήμαρχο. Ωραίο ακούγεται αυτό. Στην πράξη όμως. Στην πράξη τι θα συμβεί. Συμβούλιο. Προσέξτε. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι πολίτες να ψηφίζουν πρώτον και δεύτερον στην επιλογή από τους υποψήφιους δημάρχους. Mm-hmm. Αυτό αμέσως θα άλλαζε όλο το προεκλογικό σκηνικό. Ενώ πρώτα ο ένας προσπαθεί να σφάξει τον άλλον γιατί ξέρει ότι θα είναι τόσο η ζωή μου και οι όποιες συμμαχίες γίνονται μετά, με αυτό το σκηνικό θα προσπαθούσαν οι υποψήφοι δήμαρχοι να προσετεριστούν και τους ψηφοφόρους των άλλων δημάρχων, ξέροντας ότι θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφιστούν ως δεύτερη επιλογή. Θα έλεγε δηλαδή ο πολίτης πρώτον τον Μίτσο. Και δεύτερον τον Γιώργο, ας πούμε. Που σημαίνει ότι η ψήφη του Γιώργου. Κατανοητό αυτό που λέτε. Πραγματικά και δίνει μια ελευθερία στους πολίτες να ψηφίσουν με άλλα κριτήρια. Θα βγάζαμε τους πρώτους δύο. Τους πρώτους δύο. Και στους πρώτους δύο θα προστίθενταν όλοι οι ψήφοι, όλες οι ψήφοι. Που ήταν σε αυτούς ως δεύτερη επιλογή. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας πω. Οι κρίσιμες αποφάσεις δεν είναι πολιτικές. Δηλαδή θυμόμαστε ότι η Δούρο έλεγε αλλιώς μαζεύουν τα σκουπίδια οι μνημονιακοί και αλλιώς οι μνημονιακοί. Αυτό θα μείνει στην ελληνική πολιτική ιστορία ως μνημείο ανοησίας αφενός και μνημείο κομματισμού αφετέρου. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή τι αποφασίζει τώρα ότι... Τώρα μην το πιάνετε αυτό το θέμα. Γιατί να το πιάσουμε. γιατί έχουμε τα σκουπίδια στίβες, λόφους. Η χωματερή των λιωσίων έχει την κάρη, δεν έχει γίνει τίποτα, έχουν ακυρωθεί όλες οι ενέργειες. Ότι είναι μια εύκολη υπόθεση. Καθόλου. Το κλείσιμο του χιτά χωματερής, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Καθόλου, αλλά προσέξτε, όταν ακυρώνεις τον τρόπο με τον οποίο μαζεύαν οι προηγούμενοι τα σκουπίδια, καλό ή κακό, εγώ δεν το θεωρώ καλό. Θα πρέπει να προτείνεις έναν άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι τον ακυρώνω και δεν κάνω τίποτα. Όλοι αποδεχόμαστε ότι αυτό δεν είναι κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Ναι, αλλά δηλαδή τι άλλο προτείνουμε. Εμείς προτείναμε, να σας πω, να κλείσω το θέμα, το θέμα των Δήμων και μπορούμε να πάμε στα σκουπίδια. Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικά, γιατί σε λίγο ήδη έχει φτάσει στο όριο ο Χιτά της Φυλής. Χθες έπρεπε να κλείσει και η Τζίμερο και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και το 19 είμαστε στο μη περαιτέρω, να μην σας πω τα πρόστιμα που θα φάμε από την Ευρώπη και τους στόχους που δεν θα πιάσουμε και όλα αυτά. Αλλά να τελειώσουμε για το θέμα των δημοτικών αποφάσεων. Θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους με κριτήριο το πόσο συνενετικοί είναι, το πόσο μη κομματικοί είναι,
Δηλαδή κάποια στιγμή η αρρώστια της κομματήλας θα πρέπει να φύγει από τους Δήμους και το πόσο μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους για πρακτικά θέματα. Φωτισμό, δρόμοι, σκουπίδια, ξέρω εγώ, πάρκα, παιδικές χαρές. Όλα αυτά που αποφασίζει ένας δήμαρχος. Δεν αποφασίζει για το αν θα κάνουμε συμμαχία ή θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία, ας πούμε, ο δήμαρχος. Για αυτή τη δουλειά χρειαζόμαστε συνενετικούς μη κομματικούς πολίτες. Αν λοιπόν ο πολίτης μπορεί να διαλέγει και τον έναν και τον άλλον, δηλαδή χωρίς να πει ότι «Α, εγώ θέλω να σε ψηφίσω γιατί σε θεωρώ ότι είσαι σωστός, αλλά ρε παιδί μου είσαι στο συνδυασμό του άλλου, του δημάρχου που τον στηρίζει εκείνο το κόμμα που δεν υποστηρίζω». Ναι. Καταρχήν αυτός ο μηχανισμός θα βγάλει στην επιφάνεια τοπικά στελέχη που δεν έχουν κομματική εξάρτηση και θα δώσει τη δυνατότητα στους σοβαρούς πολίτες. Πάντως, κύριε Τζίμερ, τα στατιστικά δείχνουν ότι και άνθρωποι που είχαν συνδυασμούς εκτός κομματικής στήριξης δεν πήγανε καλά. Αυτό δείχνει και ένα σημάδι για τους ψηφοφόρους. Εγώ μιλάω για να απαλλαγεί εντελώς η τοπική αυτοδιοίκηση από την κομματήλα. Διότι όταν ο ψηφοφόρος ξέρει ότι πρέπει να βγάλω. Άρα δηλαδή ο ψηφοφόρος δεν έχει μερίδιο ευθύνη. Έχει μερίδιο, αλλά έχει μερίδιο. Βεβαίως, αλλά έχει μερίδιο σε ένα σύνολο. Που σε αυτό το σύνολο ο ψηφοφόρος σκέφτεται ορθολογικά. Δηλαδή σου λέει, από το να βγάλω έναν μη κομματικό που θα του κλείνουν την πόρτα και οι μεν και οι δε, καλύτερα να βγάλω κάποιον, ας πούμε, να έχει τα μέσα. Δηλαδή για να κλείσει ένα θέμα στην τοπική κοινωνία, να βγάλω αυτόν ο οποίος είναι στο κόμμα που κυβερνάει για να πάει στον Υπουργό και να το κλείσει γρήγορα. Εάν όμως οι πόροι, δηλαδή υπάρχουν τοπικοί φόροι, δεν πληρώνουμε φόρο στο κεντρικό κράτος, αλλά πληρώνουμε φόρο τοπικό, όχι κι άλλον. Εμείς μιλάμε για 12%, 12% γραμμική φορολογία, η οποία θα είναι άθροισμα των φόρων που θα μπουν στην τοπική, στο Δήμο, στην περιφέρεια και στη διοίκηση. Ωστόσο, δεν μου απαντήσατε για το. Εάν λοιπόν ο Δήμαρχος λέει ότι αυτά τα σχέδια έχω, τόσο κοστίζουν, θέλετε να τα πληρώσετε φορολογούμενοι, και αν το πει αυτό πριν, δηλαδή δημότες της περιοχής, θα μπορεί και να τα διαχειριστεί χωρίς να υπάρχει λόγος να ψηφίζουν οι πολίτες αυτόν που θα παρακαλέσει τον Υπουργό να στείλει τα λεφτά. Τώρα, μια και λέτε σε αυτό, το δημοψήφισμα δεν επιτρέπεται. Έχουν το δικαίωμα δημοψηφίσματος. Περιγράφεται στο Γκλισθένη. Ναι, διεξάγουν. Καλό. Δεν μου απαντήσετε όμως για την απλή αναλογική. Ποια είναι η άποψή σας τώρα που στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουμε με απλή αναλογική? Με το συγκεκριμένο σύστημα δυσκολεύει τα πράγματα. Με αυτό που σας περιγράφω, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση, όχι στην κυβέρνηση. Μιλάω δηλαδή για μη κομματικοποιημένες αποφάσεις. Για αποφάσεις διαχείρισης της καθημερινότητας. Αυτές θέλουν απλή αναλογική και θέλουν έναν δήμαρχο ο οποίος να μπορεί να γοητεύει και τους ψηφοφόρους αλλά και τους δημοτικούς συμβούλους. Να επιβάλλεται με το κύρος του, με το ειδικό του βάρος, με το πόσο ανοιχτός είναι στο να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται διαφορετικές απόψεις, όχι κομματόσκυλα. Μέχρι τώρα οι πολίτες ξέραν ότι άμα εκλέξω το κομματόσκυλο, αυτό θα τα έχει καλά με το κόμμα, άρα κάποια δουλειά θα προχωρήσει. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και ο Κλισθένης θέλει τίποτα γι' αυτό, πατάει μια απλή αναλογική και λέει επίσης και τα δημοψηφίσματα. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βάλει ένας δήμαρχος δημοψήφισμα σαν και αυτό που μπήκε, εάν συμφωνείτε με ένα κείμενο στα αγγλικά, ας πούμε, ή αυτό ή τ' άλλο. Δηλαδή τα δημοψηφίσματα πρέπει να είναι απλά και μάλιστα εμείς προτείνουμε να είναι όλα με ηλεκτρονική ψηφοφορία και να γίνονται και πριν τις εκλογές. Δηλαδή οι πολίτες να λένε ποιο θεωρώ μείζον θέμα, ας πούμε, της Παλίνης, την αποχέτευση. Ή άλλος μπορεί να πει, ξέρω εγώ, τη συγκοινωνία ή οτιδήποτε. Ναι. Και βάσει αυτών που προκρίνουν οι πολίτες, να πρέπει οι υποψήφοι να έχουν τις προτάσεις τους. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε τι προκρίνουν οι πολίτες. Εάν τα δημοψηφίσματα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν θα κοστίζουν και τίποτα. Και θα μπορείς να μπεις από το λάπτοπ σου, είναι μια πρόταση πάγια της δημιουργίας ξανά, εδώ και τόσα χρόνια, που είμαστε 6-7 χρόνια πια στο πολιτικό σκηνικό, να μπεις από το κινητό σου ή από το λάπτοπ και να ψηφίσεις και μπορεί να ψηφίσεις συνεχώς. Στην Ελβετία, ας πούμε, γίνονται δημοψηφίσματα και τέτοιου είδους και μεγαλύτερα δημοψηφίσματα για πολλά θέματα. Γιατί να μην τα υιοθετήσουμε? Να πάμε λίγο και στους αντιπεριφερειάρχες που προβλέπεται ορισμός από τον περιφερειάρχη του κάθε αντιπεριφερειάρχη. Από πριν. Ναι. Όχι από πριν. Θα μετά. Είναι ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω. Θα διορίζεται ουσιαστικά ο περιφερειάρχης. Ο Κλισθένης. Πόσα βήματα θα είναι όταν φωτογραφίζονται? Θυμίζω το όλοι ένα βήμα πίσω. Να σας πω, το μεγαλύτερο πρόβλημα της πολιτικής ζωής είναι ότι οι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη χώρα, δεν συμμετέχουν στην πολιτική ζωή για τα χάλια που έχει.
Κανένας δηλαδή σοβαρός μάνατζερ, γιατί μάνατζερς χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει. Δεν θα περίμενε 3,5 χρόνια για να υλοποιηθεί εκταμείευση ενός λογαριασμού. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη στο δημόσιο οριζόντιας μετακίνησης χρημάτων. Δηλαδή μια περιφέρεια να στείλει σε μια άλλη περιφέρεια, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και μάλιστα πληρώθηκε και φόρος δωρεάς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει μια γενική μεταρρύθμιση, την οποία κανένα κόμμα δεν αποφασίζει, ούτε αριστερό ούτε δεξιό, γιατί τότε χάνεται η δυνατότητά του να λειτουργεί ως πάτρονας. Να πω και μια πιο σκληρή λέξη, ως νταβατζής της τοπικής κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι σου δίνω χρήματα αν θέλω να σε ελέγξω, σε κρατάω, θα πάρεις αυτά, άμα είσαι καλό παιδί. Εντάξει, αυτές τις περιπτώσεις και για έκτακτες ανάγκες και για να βοηθήσεις, δηλαδή πρέπει να ξεφύγεις λίγο από τα στεγανά της πολιτικής σκέψης και να περάσεις λίγο στην ευαισθησία και στο ανθρώπινο σωστά κομμάτι. Αν πας να το υλοποιήσεις αυτό με έναν τρόπο ευαίσθητο, όπως λέτε, θα πας στη φυλακή. Γιατί θα παρανομήσεις. Θα αναγκαστείς να παρανομήσεις. Εγώ στην περιφέρεια έχω πάθει πολιτισμικό σοκ, γιατί όντας προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο παίρνεις μια απόφαση και την υλοποιείς μέσα σε, ξέρω, σε μια ώρα, ας πούμε, σε ένα απόγευμα. Βλέποντας ότι το έργο πρέπει να οριμάσει. Τι θα πει να οριμάσει, να περάσει από όλα τα γραφειοκρατικά γρανάζια, ξέρω εγώ, να περάσουν 2 χρόνια. Μετά να δημοπρατηθεί. Με ποιο προϋπολογισμό? Με τον προϋπολογισμό βάσει των πινάκων του υπεχοδέ, όπου όλα δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματική τιμή και αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο περιθώριο κατάχρησης και μίζας, διότι όταν μπορείς να δώσεις, ας πούμε, 80% έκπτωση, συνεννοείσαι με τον άλλον και λες τώρα μην είμαστε χαζοί να δώσουμε 80%, δώσε 20% εσύ, να δώσω εγώ 19%, να το πάρεις εσύ τώρα και πάλι να το πάρω εγώ. Τώρα έχουν βαθμό δυσκολίες, δεν είναι τσέπνα. Τι λέτε τώρα, γίνονται συνεχώς. Συνεχώς, γιατί αυτός είναι βέβαια, ο μηχανισμός. Για να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι εμείς εδώ τουλάχιστον και ως Δελτίο Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσπαθούμε καταρχήν να δούμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης με του δεύτερου. Νομίζω κανείς πραγματικά δεν το ξέρει αυτό. Υπάρχει μια σύγχυση αρμοδιοτήτων. Έτσι είναι. Ξέρετε, ας πούμε, ποιος είναι αρμόδιος. Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και ξέρει την τοπική αυτοδιοίκηση απ' έξω και ανακατοτά, έχει ανεβάσει ένα πολύ αστείο, ας πούμε, βίντεο, στο οποίο λέει ποιος είναι υπεύθυνος για να κόψει τα χόρτα. Ξερόκλαδα. Ποιος είναι. Άλλος είναι υπεύθυνος αν είναι σε νησίδα μεγάλου δρόμου. Άλλος είναι αν είναι στο πεζοδρόμιο. Άλλος σε νησίδα μικρού δρόμου. Άλλος αν είναι στο πεζοδρόμιο κοντά σε σπίτι. Άλλος αν είναι μέσα σε ένα οικόπεδο. Ναι. Δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή η διοίκηση πάει να πει, δήμαρχε, έχεις όλες τις ευθύνες αυτές του δήμου σου. Λειτουργείς όπως γουστάρεις. Όπως γουστάρεις, διότι σε ψήφισαν γι' αυτό. Και δίνεις λογαριασμό βάζοντας τα πάντα σε μια τοπική διάβγεια. Δηλαδή θα πρέπει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να έχουν τη δική τους διάβγεια, όχι την κρατική διάβγεια που δεν βρίσκεις τίποτα, και να ξέρουμε ότι αποφάσισε σήμερα ο Δήμαρχος αυτό, έδωσε αυτά τα λεφτά, το ανέθεσε σε αυτή την εταιρεία και όσοι ξέρουν την πιάτσα, λένε εντάξει, αυτή είναι μια καλή τιμή. Μια λογική τιμή. Διότι κάποια στιγμή δεν μετράει και ο φτηνότερος, μετράει αυτός με τον οποίο συνεννοείσαι καλύτερα, ο πιο γρήγορος, αυτός που ανταποκρίνεται, αυτός που έχει το after sales support που λέμε και στο χωριό μας. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία η σημερινή νομοθεσία και η προηγούμενη νομοθεσία τα αποστερεί από την τοπική διοίκηση, θεωρώντας τους αιρετούς άρχοντες εκ προημίου απατεώνες και βάζοντας τους 850 να τους ελέγχουν, με το αποτέλεσμα να μην γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Μπορείτε όμως να παρακολουθείτε τα δελτία μας στο Web TV του σταθμού μας. Καλό απόγευμα σε όλους σας.